Κάθε πολίτης της χώρας που δεν έχει εμβολιαστεί θα πληρώνει έναν επιπλέον φόρο, χαράτσι, 100 ευρώ το μήνα. Τα οποία, για να πείσετε και την αντιπολίτευση, θα πηγαίνουν όλα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για να θωρακίσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, έτσι ώστε οι εμβολίαστοι να πληρώνουν το κόστος. Λοιπόν, σε αυτό το θέμα, έχω πει καιρό τώρα ότι πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικότητα και ηλικιακή, αλλά υποχρεωτικότητα και σε δημόσιους λειτουργούς που έρχονται σε επαφή με μεγάλα ακροατήρια. Πρέπει η κυβέρνηση να μην φοβηθεί το πολιτικό κόστος και να αποφασίσει από τις 6 το απόγευμα και μετά να μην κυκλοφορεί κανένας. Τέλος. Όχι κανένας, εμείς που δουλεύουμε. 6 το απόγευμα, λέω κύριε Λογκάκο. Εμείς δεν δουλεύουμε. 6 το απόγευμα, ακούστε λίγο. Το κανένας. Το κανένας. Τα δημοσιογραφικά, κύριε Λογκάκο, πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. Μην τρελαθούμε και τελειώσουμε. Αλλά δεν μπορεί να πηγαίνουμε αδέσποτε ο καθένας όπου θέλει. Υποχρεωτικός εμβολιασμός σε όλους τους εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ναι. Γιατί δεν λέτε και υποχρεωτική έλεγχη και δεν λέγατε υποχρεωτική έλεγχη στις επιχειρήσεις. Γιατί δεν τιμωρήσατε επιχειρηματίες. Σας είχαμε πει άπειρα παραδείγματα. Τον καλό όμως ταυτόχρονα να προχωρήσει άμεσα και με αυστηρότερα μέτρα τον εμβολιασμό στα σώματα ασφαλείας και στο στρατό. Είναι αδιανόητο να σου ζητά πιστοποιητικό εμβολιασμού ένας μη εμβολιασμένος αστυνομικός. Διαφορετικά, κάθε μήνα θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ, το οποίο θα βεβαιώνεται άμεσα από την ΑΔΕ.